κρατή πήγε όλα σήμερα φυσικά ένα tutorial πως μπορείτε να κάνετε το 3D skin, δηλαδή να το βάλω σε thumbnail και τέτοια. Και ξεκινήσουμε. Πρώτα από τα select skin file. Περιμένουμε να συνεχίσουμε. Πήγε το skin σας. Σκίνησε σε ποιο σκίν θέλετε. Έχει εγώ βάλω το δικό μου. Όχι, το... Και αν θέλετε βάλετε και background. Α, και πού θα το χρειαστείτε, δεν το χρειαστείτε. Λοιπόν, αν θέλετε. Λοιπόν, το έχω σκίν. Λοιπόν, αν θέλετε ποτέ δεν το μπορεί να έχει. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα κάνω ένα θέση. Θα χαιρετάω. Θα βάλω πάλι το πόδι. Θα βάλω και πόδια. Ό,τι θέλει πάνω το χαρακτήρα. Ό,τι θες. Θα κάνω αυτό. Και μόλις τελειώσετε πατάτε προ πέρα. Το 3 αυτά. Πατάτε heavy screenshot. Και αν θέλετε με background, έχει και το background. Αλλά αν θέλετε βάλετε thumbnail, εγώ σας προτείνω να μην βάλετε background. Μα background. Και τώρα πάμε στο δείξω. Ωραία. Περάτε. Έγινε. Αυτό που το έχετε και που το θέλετε, αυτό ήταν. Λοιπόν, τώρα ρωτάτε. Πού θα χρησιμεύσει αυτό. Θα σας πω. Ποια είναι εδώ, ποια είναι η εφαρμογή. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ. Λέγεται skin. Λέγεται skin viewer. Λέγεται skin viewer. Για την ακριβή, άγραψε δε. Το πλέγει το. Γράψε. 3D skin. Θα έχει βγάλει το 3, αυτό εδώ πέρα. Και μπορείτε να έχετε το δικό σας skin. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, αυτό το βίντεο σας σήμερα ήταν ένα tutorial που μπορείς να βάλεις και 3D skin. Θα κάνω για να κάνω ένα thumbnail. Θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye! King Kong.